Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή απονομής του βραβείου Γιάννης Κυριόπουλος 2023. Το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας πέρυσι θεσμοθέτησε το βραβείο Γιάννης Κυριόπουλος, το οποίο θα απονέμεται κάθε 2 χρόνια σε ένα άτομο που έχει διακριθεί στο πεδίο της έρευνας, της πολιτικής ή της επιχειρηματικότητας, σε ένα από τα παρακάτω πεδία, στα οποία, όπως καταλαβαίνετε, και το Ινστιτούτο αλλά και ο Γιάννης Κυριόπουλος δραστηριοποιείται, στα οικονομικά και την πολιτική της υγείας, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική πολιτική και ασφάλιση και τη φαρμακευτική πολιτική. Είναι ένα βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα δορίζεται σε φιλανθρωπικό οργανισμό που επιλέγει το βραβευόμενο πρόσωπο. Εκτός από αυτά τα κριτήρια τα οποία έθεσε το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας για την επιλογή του προσώπου που βραβεύεται φέτος, το Ινστιτούτο όρισε μια επιτροπή βράβευσης που θέλω να σας την αναφέρω, με μέλη τον κύριο Σωτήρη Βανδόρο, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών της υγείας στο King's College London, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον ομότιμο καθηγητή της ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Χρήστο Λιονή, την κυρία Μένη Μαλιώρη, ομότιμη καθηγήτρια της ιατρικής του Καποδιστριακού, του ΕΚΠΑ και πρώην ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιάννη Μπολέτη, καθηγητή του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του ΟΝΑΣΥΟΥ, Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τον κύριο Τάσο Τέλογλου, δημοσιογράφο, τον κύριο Γιάννη Τούντα, ομότιμο καθηγητή ιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Τσάκο, καθηγητή στο University College London και την ομιλούσα, εμένα. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της βεβαίως την φιλοσοφία και τα κριτήρια που όρισε το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, αλλά εστίασε στο ότι ο Γιάννης Κυριόπουλος ήταν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που σε όλη του τη ζωή χαρακτηρίστηκε από συνεχή, συνεπή και αδιάλειπτη ενασχόληση με την έρευνα, τη διδασκαλία, τη διάχυση της γνώσης που τον απασχολούσε πάρα πολύ αυτό, τη μετάφραση της επιστημονικής γνώσης σε πολιτική υγείας, την απήχηση σε όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους stakeholders στον τομέα της υγείας. Είχε ιδιαίτερη πολιτική και κοινωνική και συνδικαλιστική δραστηριότητα και βέβαια είχε βαθιά παιδεία, φιλοσοφικές αναζητήσεις και ενασχόληση με την ποίηση και τη λογοτεχνία. Με βάση λοιπόν αυτά, η Επιτροπή Βράβευσης θεώρησε ότι η κρίση για την επιλογή του εκάστοτε βραβευόμενου προσώπου δεν μπορεί απλά να βασίζεται σε ακαδημαϊκό έργο και σε ποσοτικούς, αν θέλετε, δείκτες απήχησης του ακαδημαϊκού έργου, αλλά πρέπει να είναι ένα άτομο που ανταποκρίνεται, να έχει γενικότερη κοινωνική δράση και να αποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες που πρέσβευε ο Γιάννης Κυριόπουλος. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή Βράβευσης του 2023 κατέληξε ομόφωνα να προτείνει στο Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο το αποδέχτηκε το βραβείο Γιάννης Κυριόπουλος 2023 να απονεμηθεί στον καθηγητή Ηλία Μόσχαλο, καθηγητή πολιτικής υγείας και κάτοχο της έδρας Brian Abel Smith στο London School of Economics and Political Science. Και θα μου επιτρέψετε να πω 2 λόγια για τον κύριο Μόσχαλο, γιατί αν έπρεπε να πω τα πάντα για τον κύριο Μόσχαλο, τότε δεν θα είχαμε ευκαιρία να ακούσουμε τον ίδιο σε διάλεξη. Ο καθηγητής Μόσχαλος διαθέτει εκτενέστατη ακαδημαϊκή δραστηριότητα και συστηματική συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα ακαδημαϊκού δάσκαλου με επίδραση και απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στην έρευνα όσο στη διδασκαλία, αλλά και σε θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής υγείας. Ενδεικτικά, είναι κάτοχος της έδρας Brian Abel Smith, όπως είπα πριν. Είναι διευθυντής του LSE Health, του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE. Είναι καθηγητής πολιτικής και διοίκησης της υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London. Είναι συνδιευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα συστήματα και τις πολιτικές υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Είναι διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Υγεία και την Ανάπτυξη. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε κορυφαία πανεπιστήμια. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις, ενδεικτικά μόνον αναφέρω το μετάλλιο Andrea Stamper από την ASFER για τη συμβολή του στη δημόσια υγεία, το Baxter Award της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διοίκησης Υγείας για την καλύτερη δημοσίευση στα πεδία πολιτικής και διοίκησης υγείας, το βραβείο στο διαγωνισμό βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας και το 2009 το LSE Health and Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει, βραβεύτηκε με το βραβείο της Βασίλισσας για την ανώτατη εκπαίδευση στη Βρετανία. Έχει αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτει πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο με μεγάλους δείκτες απήχησης, το οποίο έχει επηρεάσει το σχεδιασμό των συστημάτων υγείας διεθνώς. Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και τη φύση της υγειονομικής αγοράς, την επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στα συστήματα υγείας, τη φαρμακευτική πολιτική και τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγοράς. Έχει ασχοληθεί συστηματικά με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και θεωρίας, με την εφαρμογή στην πράξη, εν της πράγμαση, όπως έλεγε ο Κυριόπουλος, της πολιτικής υγείας, και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας και σε μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας σε πολλές χώρες. Ενδεικτικά πάλι θα αναφέρω την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κίνα, την Κύπρο, τη Φιλανδία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία και πολλές άλλες χώρες που νομίζω ότι θα σας φάω χρόνο αν όλες τις αναφέρω. Ο καθηγητής Ηλίας Μόσχελος έχει επιδείξει σημαντική πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα με κέρυες παρεμβάσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης στην υγεία και την ευημερία όλου του πληθυσμού, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ανισότητες. Πέραν των αξιοθαύμαστων επιστημονικών επιτευγμάτων και της κοινωνικής απήχησης του έργου του Ηλία Μόσχελου, θα ήθελα επίσης να αναφέρω, κλείνοντας, ότι ο Ηλίας Μόσχελος και ο Γιάννης Κυριόπουλος είχαν συνεργαστεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, αλλά και πολλά χρόνια αργότερα συνεργάστηκαν στο πλαίσιο εργασιών διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή βράβευσε, λοιπόν, με μεγάλη χαρά, ανακηρύσει τον καθηγητή Ηλία Μόσχελο ως το άτομο που βραβεύουμε, το βραβευόμενο, με το πρώτο βραβείο Γιάννης Κυριόπουλος 2023. Θα πέσει εκεί, ας το βάλουμε λίγο πιο δίπλα, είναι εύκολο. Ναι, ναι, δεν έχει νόημα. Ναι. Εξάλλου μία πλακέτα είναι. Το πιο σημαντικό είναι, είπα, είναι μία πλακέτα είναι, γιατί το πιο σημαντικό είναι η τιμή που μου γίνεται σήμερα με το βραβείο του στο όνομα του Γιάννη του Κυριόπουλου. Είναι ιδιαίτερη τιμή, γιατί κανένας από εμάς δεν θα ήταν σήμερα εδώ αν δεν υπήρχε ο Γιάννης. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε η Ελπίδα, η πολυδιάστατη προσωπικότητα, δηλαδή που υπερεύαινε τα στενά όρια της ιατρικής, των οικονομικών, της υγείας. Ο Γιάννης ήταν ένα πρότυπο δασκάλου και ένα πρότυπο δημόσιο διανοούμενο. Και δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλούς δημόσιους διανοούμενους πλέον, ανθρώπους που να τολμούν να λένε τη γνώμη τους, να επηρεάζουν την κοινωνία, αλλά να επηρεάζουν και το πολιτικό σύστημα. Γιατί χωρίς να επηρεάζει την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, μπορείς να είσαι ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος για πάρα πολλά χρόνια και να ασχολούνται μαζί σου μόνο οι ομότεχνοί σου. Και αυτό, βέβαια, μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλη ικανοποίηση.
αλλά γινόμαστε ακαδημαϊκοί δάσκαλοι όχι μόνο για το επιστημονικό μας έργο, θέλουμε να υπάρχει και επιδραστικότητα. Να υπάρχει επιδραστικότητα για να αλλάζουν οι πρακτικές, να γίνονται καλύτεροι, να γίνονται καλύτεροι οι επιστήμονες της υγείας, οι γιατροί, αλλά να γίνονται καλύτεροι και οι πολιτικοί. Αλλά σε τελική ανάλυση να γίνονται καλύτεροι και οι θεσμοί, γιατί οι θεσμοί είναι αυτοί που θα μείνουν σε τελική ανάλυση πίσω, δεν θα μείνουν τα πρόσωπα. Αυτό προσπαθούσε να κάνει ο Γιάννης στη ζωή του με συστηματικό τρόπο. Τώρα, αν κάτι μας συνδέει, είπε μερικά πράγματα η Ελπίδα, είναι ότι εγώ δεν θα είχα κάνει αυτά που έχω κάνει αν δεν είχα γνωρίσει τον Γιάννη. Γιατί έχει σημασία αυτό. Τώρα μας φαίνονται λίγο εύλογα τα οικονομικά της υγείας, η πολιτική της υγείας, η δημόσια υγεία, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Όλοι ξέρουν, έχουν ακούσει λίγο πολύ για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Άμα πάμε πίσω όμως στη δεκαετία του 70 ή στις αρχές της δεκαετίας του 80, που εγώ άρχισα να ακούω για τα οικονομικά της υγείας από τον Γιάννη τον Κυριόπουλο, δεν ήταν αυτονόητο αυτό τότε. Και δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, ιδιαίτερα στην ιατρική κοινότητα, γιατί εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Τότε το να πεις ότι θα ασχοληθείς με τα οικονομικά της υγείας ήταν κάτι το παράτερο, το παράδοξο. Θυμάμαι όταν μίλησα στους γονείς μου και τους είπα ότι θα ασχοληθώ με τα οικονομικά της υγείας, η μητέρα μου είπε, τι είναι αυτό το πράγμα, είσαι σίγουρος? Ο πατέρας μου με ρώτησε, θα βλέπεις ασθενείς? Του λέω, δεν θα βλέπω ασθενείς με αυτό. Δηλαδή, δεν θα χειρουργείς? Του λέω, δεν θα χειρουργώ. Με κοίταξε με ένα πολύ αυστηρό βλέμμα και κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι ήμουν η ντροπή της οικογένειας, αυτόματα. Δηλαδή, δεν θα ήμουν κανονικός γιατρός. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες, να έρθει η πανδημία, να μπορέσω να χρησιμοποιήσω μέρος των γνώσεών μου στη διάρκεια της πανδημίας, για να καταλάβουν πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί μου, συγγενείς και μέλη της οικογένειάς μου ότι αυτά τα οποία είχα σπουδάσει είχαν κάποιο νόημα. Το λέω όμως αυτό γιατί πολλοί οι οποίοι παίρνουν αυτό το δύσκολο δρόμο της μη κλινικής ιατρικής αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες στο να μεταφέρουμε το τι πραγματικά σημαίνει αυτό που κάνουμε. Εγώ σέβομαι απόλυτα τους κλινικούς γιατρούς. Οι κλινικοί γιατροί έχουν πολύ μεγάλες ικανοποιήσεις στη ζωή τους γιατί σώζουν ασθενείς με τις κλινικές τους δεξιότητες και παίρνουν μια καθημερινή ικανοποίηση από αυτό που κάνουν. Όσοι είμαστε στον χώρο της δημόσιας υγείας, της πολιτικής υγείας και των οικονομικών της υγείας, πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Εξαιρετική υπομονή. Γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα που κάνουμε πιθανώς να υλοποιηθούν 10, 20, 30 χρόνια μετά. Μερικές φορές περιμένουμε μια ολόκληρη ζωή και δεν βλέπουμε τίποτα να υλοποιείται. Ή όταν υλοποιούνται, πιθανώς δεν αποδίδονται σε αυτούς οι οποίοι τα είχαν σκεφτεί και τα είχαν προτείνει, γιατί έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Επομένως, χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή σε αυτό το χώρο. Ο Γιάννης την είχε αυτή την υπομονή και τη μετέφερε αυτή την υπομονή σε όλους όσους αρχίσαμε τη σταδιοδρομία μας δίπλα του. Μόνο του οφείλω και εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και θα ήθελα σήμερα να πω λίγα λόγια, όχι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και δεν θα μιλήσω για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί θα μιλήσει ο καλός φίλος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μόλις είναι μαζί μας. Και νομίζω ότι ο Μιχάλης θα μας μιλήσει σήμερα για τους σχεδιασμούς τους οποίους κάνει στο Σύστημα Υγείας, που πιστεύω θα είναι αυτή τη φορά διεξοδική, προετοιμάζονται μεθοδικά. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε συνυπάρξει σε υπουργικά συμβούλια στο παρελθόν. Ξέρω πόσο εργατικός είναι και πόσο προσεκτικά προετοιμάζει τις αλλαγές. Ένα χαρακτηριστικό του Μιχάλη είναι ότι ακούει. Και το ότι ακούει είναι σημαντικό. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλοί υπουργοί υγείας οι οποίοι δεν ακούνε. Δεν ακούγανε. Και ακούει πολλές διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ένας υπουργός έχει πληροφόρηση από μία πλευρά μόνο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσει να συνθέσει την πολυπλοκότητα των απόψεων που υπάρχουν σε ένα τόσο σύνθετο χώρο όσο ο χώρος της υγείας. Θα σας πω μια μικρή ιστορία, η οποία είναι σχετική με τον Μιχάλη, γιατί λέω ότι ακούει και είναι σημαντικό προσόν υπουργού να ακούει. Όταν πέθανε τις προηγούμενες μέρες ο Χένρι Κίσιγκερ, ρώτησαν τον αδερφό του, πώς εσείς μάθατε και μιλάτε αμερικανικά με τόσο καλή αμερικανική προφορά και όχι αυτή τη βαριά βαβαρική προφορά, γερμανική προφορά που είχε ο αδερφός σας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί θα θυμάστε ίσως τον Χένρι Κίσιγκερ, δεν μιλούσε ποτέ αμερικάνικα με αμερικανική προφορά. Τα μιλούσε με γερμανική βαριά προφορά. Και είπε: η διαφορά μου από τον αδερφό μου είναι ότι εγώ άκουγα και έμαθα σωστά αγγλικά.
Χρειαζόμαστε μόνος υπουργούς οι οποίοι θα ακούνε για να μπορούν μετά να συνθέτουν με ικανοποιητικό τρόπο αυτό το οποίο θα παρουσιάσουν. Και κυρίως να μην είναι ταύροι ένα αλλοπολείο, γιατί είδαμε πάρα πολλούς υπουργούς οι οποίοι μπαίνουν με πολύ μεγάλες δηλώσεις και μεγαλοστομίες και μετά αυτά τα οποία λένε δεν υλοποιούνται. Τώρα, επιτρέψτε μου όμως σήμερα να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, ούτε κατάχρηση του χρόνου του υπουργού. Θα σας πω κάποιες σκέψεις για την ευρωπαϊκή πολιτική υγείας. Και η ευρωπαϊκή πολιτική υγείας έχει άμεσες επιπτώσεις στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και της πολιτικής υγείας στη χώρα μας. Έχουμε την κυρία Μαλιώρη μαζί μας, που έχει κάνει χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τα ξέρει καλύτερα τα θέματα από μένα. Και άλλοι που ασχολείστε με θέματα πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα γνωρίζετε. Επομένως, θα μου επιτρέψετε πολύ συνοπτικό να πω ορισμένα πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Και η μεγάλη διαφορά που υπάρχει είναι η συνταγματική ασυμμετρία. Γιατί υπάρχει συνταγματική ασυμμετρία? Γιατί σε επίπεδο κρατών μελών, τις αποτυχίες της αγοράς, εκεί που η αγορά αποτυγχάνει να αποδώσει το μέγιστο που μπορεί να δώσει, και στην οικονομία η αγορά προφανώς είναι αυτή η οποία αποδίδει τα μέγιστα με την οικονομική ανάπτυξη. Πολλές φορές όμως η αγορά αποτυγχάνει να αποδώσει το μέγιστο κοινωνικό προϊόν όσον αφορά στην υγεία και στην παιδεία. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε την υγεία και την παιδεία στην αγορά, η αγορά θα επικεντρωθεί στους υγιείς, γιατί θα θέλει να έχει ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα που θα καλύπτει τους υγιείς, θα παίρνει τα ασφάλιστα και δεν θα έχει μεγάλα έξοδα. Δεν θα ενδιαφέρεται για τους ευάλωτους, δεν θα ενδιαφέρεται για αυτούς οι οποίοι έχουν φαινόμενα συνοσηρότητας, πάσχουν από περισσότερο από δύο ασθένειες. Αντίστοιχα, στην παιδεία, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που το αφήνουμε στην αγορά θα επικεντρωθεί στις εύπορες περιοχές της χώρας και όχι στις λιγότερο εύπορες περιοχές της χώρας. Επομένως, η συνταγματική συμφωνία που υπάρχει στα κράτη-μέλη είναι ότι τις αποτυχίες της αγοράς τις ισοσκελίζει η κρατική παρέμβαση, τις ισοσκελίζει το κράτος της κοινωνικής πολιτικής. Με διαφορετικές μορφές. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει ισχυρό κράτος κοινωνικής πολιτικής και αυτό υπερβαίνει τα ιδεολογικά όρια. Θα έχετε δει ότι στην Γερμανία, παραδείγματος χάρη, όπου δεν κυριαρχούσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα επί χρόνια, ήταν κυρίως χριστιανοδημοκρατικές κυβερνήσεις, έχουν ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό κράτος, ένα πολύ ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και ένα ισχυρό συνταξιοδοτικό σύστημα και ένα σύστημα ικανοποιητικής κοινωνικής φροντίδας. Καλύτερο θα έλεγα από αυτό της Σουηδίας, στην οποία κυριαρχούσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν οι ιδεολογικές διαφορές κεντροαριστερές ή κεντροδεξιές που φτιάξαν τα συστήματα υγείας, αλλά η θέληση των λαών αυτών των κρατών να ισοσκελίσουν τις παρεμβάσεις της αγοράς με ένα καλό κράτος, με ένα σωστό κράτος. Με ένα κράτος που το βρίσκεις μπροστά σου όταν το χρειάζεσαι και δεν θέλεις να το βρίσκεις μπροστά σου όταν δεν το χρειάζεσαι. Δεν το θέλεις παρεμβατικό εκεί που δεν πρέπει. Το θέλεις παρεμβατικό εκεί που πρέπει. Αν πάμε τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια ένωση οικονομική, ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων κυρίως και αγαθών. Αλλά η οικονομική ένωση και η ελευθερία της αγοράς δεν ισοσκελίστηκε ποτέ από έναν κοινοτικό προϋπολογισμό που θα μπορούσε να αντιμετωπίζει τις αποτυχίες αυτής της αγοράς. Ο συνολικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι λιγότερος του 2% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε επομένως για ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, με την έννοια δηλαδή της παρεμβατικής ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, γιατί αυτή την αφήσαμε όταν αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το κοινό σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Και σωστά θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, ειδικότερα όταν υπάρχουν φαινόμενα εξωτερικότητας, δηλαδή αυτά που λέμε externalities. Όταν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή όλων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ή όπου υπάρχει προστιθέμενη η αξία της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να βοηθήσει η προστιθέμενη αξία, οι συνέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, στο να είναι το προϊόν που παράγεται στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής να μεγενθύνεται. Πολύ μεγαλύτερο αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πετύχουμε εμείς μόνοι μας. Στα πλαίσια αυτά, ξέρετε ότι τα τελευταία 30 χρόνια γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία. Προσέκρωε σίγουρα στις συνταγματικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το άρθρο, τα σχετικά για την υγεία, ορίζουν με σαφήνεια ότι η υγεία είναι στα πλαίσια των κρατικών πολιτικών. Κάποια θέματα δημόσιας υγείας είναι ευρωπαϊκά,
αλλά και πάλι μπορούν να παραβαίνουν τα κράτη-μέλη και να παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και προσώπων, αν υπάρχουν θέματα, ισχυρά θέματα δημόσιας υγείας. Θα το είδατε αυτό στην πανδημία. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Τσεχία επικαλέστηκαν θέματα δημόσιας υγείας για να περιορίσουν τις εξαγωγές ιατροφαρμακευτικού υλικού προς τη γειτονική τους Ιταλία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε τα πρωτοσέλιδα των Ιταλικών εφημερίδων. Έχουν περάσει χρόνια τώρα και δεν θυμόμαστε το τι συνέβαινε τότε. Κυριαρχούσαν πρωτοσέλιδα του τύπου «Λαμπρούτα Europa». Δεν χρειάζεται να το μεταφράσω αυτό. Τα συναισθήματα των Ιταλών απέναντι στα συναισθήματα στις πολιτικές των Γάλλων, των Γερμανών και των Τσέχων, όπου ήταν οι βασικές βιομηχανίες παραγωγής ιατροφαρμακευτικού υλικού. Σταμάτησαν αυτά βέβαια μερικούς μήνες μετά, αλλά η καταστροφή στον Πέργαμο και στη Βόρεια Ιταλία ή στις περιοχές της Μαδρίτης και στην Ισπανία είχε επιτελεστεί ήδη. Αυτό ξύπνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μίλησε για το European Health Union. Από αντανακλαστικές κινήσεις στους πρώτους μήνες της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να οριοθετεί μια στρατηγική προσέγγιση στα θέματα της υγείας, το οποίο είναι κάτι καλό, πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί η χώρα μας. Πώς μπορεί δηλαδή να εκμεταλλευτεί αυτή τη νέα στρατηγική για την υγεία και τους νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς όφελός μας. Δημιουργήθηκε ένας νέος θεσμός, το Health Emergency Preparedness and Response Authority, μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά ήταν να γίνει ανεξάρτητος οργανισμός. Τελικά, μέσω πολιτικών συμβασμών, έγινε ένα τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας. Με ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό όμως, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει στην κατεύθυνση της ενιαίας πολιτικής υγείας. Αυτό σημαίνει δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ενιαία πολιτική που θα υπερβαίνει το Υπουργείο Υγείας, θα συντονίζει τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα θέματα της αγροτικής οικονομίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια διατομεακή πολιτική για την υγεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αυτό το νέο τμήμα έχει επαρκή χρηματοδότηση να αντιμετωπίσει την πιθανή επόμενη κρίση. Και η πιθανή επόμενη κρίση δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αν θα είναι κάποιος ιός καινούργιος, αν θα γίνει μια μετάλλαξη είτε σύντομα τον επόμενο χρόνο, η περίφημη νόσο σεξ που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που τα λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, και έτυχε σε το 2020, αν το επόμενο XX δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι τα προβλήματα της μικροβιακής αντοχής είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας. Και ότι είναι θέμα όχι πολλών δεκαετιών, είναι θέμα 10-20 ετών να έχουμε προβλήματα με τα αντιβιωτικά. Γνωρίζετε ότι είναι ένας χώρος όπου η φαρμακοβιομηχανία δεν έχει κίνητρο να παράξει νέα αντιβιωτικά. Η φαρμακοβιομηχανία και δικαιολογημένα θα παράξει νέα φάρμακα όταν υπάρχουν αγορές για αυτά τα φάρμακα. Αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε καινούργια αντιβιωτικά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε. Και πολύ σωστά. Θέλουμε να υπάρχουν αυτά τα αντιβιωτικά για να τα χρησιμοποιήσουμε αν υπάρξει πρόβλημα με τα αντιβιωτικά τα οποία έχουμε. Επομένως, καταλαβαίνετε τη δυσκολία εδώ πέρα. Η επιχειρηματική κοινότητα λέει γιατί να το κάνουμε αυτό, να διαθέσουμε δισεκατομμύρια στην έρευνα και ανάπτυξη, τη στιγμή που τα κράτη-μέλη δεν διαθέτουν μηχανισμούς ιωνία αγορών. Γιατί λέω ιωνία αγορών? Γιατί δεν χρειάζεται να αγοράσεις και να χρησιμοποιήσεις τα φάρμακα. Μπορείς να αγοράσεις τα δικαιώματα χρησιμοποίησης αυτών των φαρμάκων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στέλνεις ένα μήνυμα στην αγορά ότι θέλουμε να αναπτύξεις νέα αντιβιωτικά. Και αν αναπτύξεις νέα αντιβιωτικά, ή θα σου δώσω ένα σημαντικό ποσό για να τα αναπτύξεις, ή θα βρω άλλους μηχανισμούς αγοράς. Στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, έχουμε αυτό που λέμε subscription model, δηλαδή με μία συνδρομή. Το κάνει και η Σουηδία τώρα. Έπεται η Ιαπωνία και έπονται και ορισμένες άλλες χώρες. Υπάρχουν και συζητήσεις σε επίπεδο ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε πλέον στη φαρμακοβιομηχανία, αν ανακαλύψει ένα νέο αντιβιωτικό, ένα ετήσιο ποσό. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αυτό θα το πάρουν για μία περίοδο 20 ετών, χωρίς να χρησιμοποιούμε όμως το αντιβιωτικό. Έχει υποχρέωση όμως να υπάρχει stock η φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, αν το χρειαστούμε, θα είναι άμεσα διαθέσιμο. Πρέπει όμως να πάμε σε κάποιες τέτοιες ευφυείς μορφές κινήτρων προς τη βιομηχανία, ιδιαίτερα προς τα αντιβιωτικά. Αυτός είναι ένας από τους ρόλους αυτού του νέου μηχανισμού, αυτού του νέου θεσμού. Έχει όμως και ένα άλλο ρόλο και έχουμε και εκπροσώπους της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας εδώ. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βλέπουμε με τις ελλείψεις φαρμάκων, το είδαμε και στην περίοδο του COVID, είναι ότι οι δραστικές ουσίες για πάρα πολλά φάρμακα, ιδιαίτερα για γενώσιμα φάρμακα, δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μικρές εξαιρέσεις. Οι σημαντικές ποσότητες είναι στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, κυρίως στην Κίνα και την Ινδία.
Εξαρτώμαστε επομένως γεωπολιτικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Εγώ θα έλεγα είναι και θέμα εθνικής κυριαρχίας η παραγωγή δραστικών ουσιών. Πρέπει αυτός ο νέος θεσμός να συμβάλλει στην ανάπτυξη παραγωγής δραστικών ουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχουν κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ακόμα. Εγώ δεν είδα δηλαδή να έχουν φτιάξει μια ομάδα εργασίας για να συζητήσει πώς μπορεί να γίνει. Υπάρχουν δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς αυτήν την κατεύθυνση και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να παίξει πρωτοποριακό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση παραγωγής δραστικών ουσιών για όλη την Ευρώπη στην Ελλάδα. Και εγώ θα έλεγα, εφόσον ανοίγει αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφόσον η συγκέντρωση της φαρμακοβιομηχανίας γενικώς δεν είναι στα φτωχότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κυρίως στις βόρειες χώρες και στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Θα πρέπει επομένως αυτά τα χρήματα για την παραγωγή των δραστικών ουσιών να διοχετηθούν στις χώρες της νότιας Ευρώπης που δεν έχουν ισχυρή παρουσία φαρμακοβιομηχανίας πέρα από τις τοπικές εθνικές εταιρείες, στις χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, ένα θέμα που θα μπορούσε να θέσει ο κ. Χρυσοχοΐδης και η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτά τα χρήματα που θα διατεθούν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας και της εθνικής και ευρωπαϊκής κυριαρχίας να έρθουν προς την Νότια Ευρώπη και την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Ο ΧΥΡΑ όμως θα πρέπει να αρχίσει να δημιουργεί και άλλους θεσμούς. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να επιτηρούμε τις οικογένειες των ιών και τις γονιδιακές μεταλλάξεις στις οικογένειες των ιών που ξέρουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε για τον ιό της γρίπης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πολλά κέντρα που παρακολουθεί τις μεταλλάξεις του ιού της γρίπης. Γιατί αλλάζουμε τα εμβόλια της γρίπης κάθε χρόνο? Γιατί παρακολουθούμε τις μεταλλάξεις του ιού. Γιατί δεν έχουμε ενιαίο εμβόλιο για τη γρίπη σε όλο τον πλανήτη? Γιατί οι μεταλλάξεις που γίνονται στον ιό της γρίπης δεν είναι οι ίδιες στο βόρειο ημισφαίριο από αυτό που γίνεται στο νότιο, αν το θέλετε, δεν είναι οι ίδιες μεταξύ Αφρικής, Λατινικής Αμερικής και Νοτιοανατολικής Ασίας. Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά εμβόλια για τη γρήπη. Μήπως επομένως θα πρέπει να κάνουμε παγκόσμια κέντρα παρακολούθησης γονιδιακών εξελίξεων οικογενειών ιών? Αυτά ποιος θα τα χρηματοδοτήσει? Δεν θα τα χρηματοδοτήσει προφανώς η Ζιμπάμπουε, ούτε θα τα χρηματοδοτήσει το Μπαγκλαντές. Αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα εθνικά του συστήματα υγείας. Άρα, με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την παγκόσμια διακυβέρνηση της δημόσιας υγείας, γιατί έχει παράξει ευρωπαϊκή πολιτική για την παγκόσμια διακυβέρνηση πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δούμε και τα θέματα της χρηματοδότησης τέτοιων κέντρων. Η χρηματοδότηση θα έρθει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ακόμα καλύτερα από τις χώρες των G20. Δεν λέω G7, γιατί οι 4 από τις 7 χώρες είναι ευρωπαϊκές, είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να πάει στο G20. Ή θα πρέπει να πάει στους G20 και κάποιες πλούσιες αραβικές και άλλες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στους G20. Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της παγκόσμιας προστασίας μας. Αλλιώς, αν δεν κάνουμε αυτή τη συστηματική επιδημιολογική παρακολούθηση και αν παράλληλα δεν έχουμε τις δυνατότητες να ανταπεξέλθουμε με υγειονομικά αντίμετρα στην επόμενη πιθανή πανδημία, θα έχουμε προβλήματα. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Παρότι κάναμε το πρώτο βήμα με τη δημιουργία αυτού του νέου θεσμού, θα πρέπει αυτός ο νέος θεσμός να διασυνδεθεί με άλλους θεσμούς οι οποίοι επιχειρούν παράλληλα. Ένα καλό που έκανε η πανδημία είναι ότι ενίσχυσε και άλλους παράλληλους θεσμούς. Δηλαδή, στον τομέα των αντιβιωτικών, παραδείγματος χάρη, οι Αμερικανοί έχουν δημιουργήσει έναν θεσμό χρηματοδότησης, το περίφημο CARB-X λέγεται, οι οποίοι χρηματοδοτούν βασική έρευνα. Δυστυχώς, η βασική έρευνα είναι το μικρό κόστος για την παραγωγή αντιβιωτικών ή αντιοικών φαρμάκων. Το μεγάλο κόστος, όπως ξέρετε, είναι στις κλινικές δοκιμές στη φάση 3 και μετά. Για αυτού του τύπου τις κλινικές δοκιμές δεν υπάρχουν χρήματα. Ενώ κάνουμε δηλαδή το πρώτο βήμα, το κάνανε οι Αμερικανοί, δεν προχωρήσαμε. Υπάρχει το CEPI, το Center for Epidemiological Preparedness and Innovation, το οποίο είναι στο Λονδίνο, με μεγάλη χρηματοδότηση Άγγλων και Νορβηγών, αλλά και άλλων κυβερνήσεων. Εδώ θα πρέπει να διασυνδεθεί η χείρα μαζί με το CEPI, μαζί με το CARB-X, μαζί με το BARDA, που είναι το Biomedical Response and Development Authority των ΗΠΑ. Η παγκόσμια προστασία μας δεν μπορεί να είναι μόνο ευρωπαϊκή. Καλά κάναμε και κάναμε όλα αυτά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να συνδεθούμε με τους Αμερικανούς, θα πρέπει να συνδεθούμε με τις πρωτοβουλίες των Άγγλων και των Νορβηγών, θα πρέπει να βρούμε ένα επίπεδο γεωπολιτικής συνεννόησης. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό το οποίο θα πω τώρα, με τους Κινέζους και τους Ρώσους. Γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η γεωπολιτική κρίση, σκεφτείτε τι θα συμβεί αν διαλυθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Και το πιο πιθανό είναι να διαλυθεί αν έχουμε πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, παρά αυτά που βλέπουμε τώρα. Θυμάστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόλαβε ευτυχώς να αποχωρήσει με τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί έχασε τις αμερικανικές εκλογές. Ήταν θέμα μηνών. Αν είχε εκλεγεί πάλι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μάλλον θα είχε διαλυθεί, γιατί έχει πολύ μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής του προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιου τύπου εξελίξεις. Όπως επίσης να έχουμε πολλαπλά επίπεδα επιρροής στον πλανήτη, όπου οι Κινέζοι θα έχουν το δικό τους μπλοκ, οι Ρώσοι θα έχουν το δικό τους μπλοκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικό τους μπλοκ, κάποιες αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική τα δικά τους μπλοκ. Αν αυτό συμβεί, δηλαδή αυτή η πολυδιάσταση στα θέματα παγκόσμιας διακυβέρνησης, καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις στον χώρο της υγείας. Δεν θα συνεννοούνται αν θα υπάρχει μια πανδημία. Ήδη τώρα δεν συνεννοήθηκαν πάρα πολύ. Σκεφτείτε τώρα να έχουμε 4-5 μπλοκ εξουσίας και όχι το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή τα Ηνωμένα Έθνη. Επομένως, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εκεί. Τώρα, πάμε λίγο παραπέρα. Έκαναν και άλλα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σοβαρά. Εξήγηλαν την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Διαχείριση των Νοσημάτων, το ECDC. Περιμένουμε να δούμε όμως ποια θα είναι τα σχέδια, το τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει ένα πανευρωπαϊκό κέντρο. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι ένα πανευρωπαϊκό κέντρο που να συμπίπτει με την περιφέρεια του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Αυτό έχει και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Χρειαζόμαστε τις χώρες που είναι πέρα από μας να είναι μέσα σε αυτόν τον νέο μηχανισμό καταγραφής των νοσημάτων, όχι μόνο το μεταδιδόμενο, αλλά και το μη μεταδιδόμενο νοσημάτων. Δηλαδή, όλα αυτά τα στάν που υπάρχουν μετά την Τουρκία. Το Ισραήλ, αν θέλετε, οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, Αρμενία, Γεωργία, χώρες όπως η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ρωσία, θα πρέπει να μπουν μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα της υγείας. Ξέρω ότι οι γεωπολιτικές αντιθέσεις που υπάρχουν τώρα είναι έντονες, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε μια συνεννόηση. Αλλιώς οι επιπτώσεις στην υγεία θα είναι μεγάλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε όμως παραπέρα. Και εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο τα θέματα που μας επηρεάζουν εμάς και έχουν άμεση επίπτωση με τη χώρα μας. Μιλάμε πλέον για το European Health Data Space. Ξέρω αν έχετε ακούσει για τον ευρωπαϊκό χώρο, κοινό χώρο δεδομένων. Στη χώρα μας δεν έχει πάρει μεγάλη διάσταση αυτό. Αλλά θα πρέπει να συμμετέχουμε. Και εδώ έχουμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας? Συλλέγουμε τα στοιχεία μέσω της ΕΔΙΚΑ. Έχουμε ένα ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο, όπου όλες οι πράξεις οι οποίες γίνονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ό,τι χρηματοδοτεί το ΕΟΠΗ στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται από την ΕΔΙΚΑ. Τώρα, μια πρόταση που κάνω στον κύριο Υπουργό είναι να καταθεί μια νομοθετική πράξη, όπου τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ανεξάρτητα αν αμείβονται από το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να έχουν ενιαίο σύστημα δεδομένων με το δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΔΙΚΑ, αν πάω εγώ και χρησιμοποιήσω μια ιδιωτική υπηρεσία που δεν τη χρηματοδοτεί το δημόσιο, θα είναι υποχρεωμένο το ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο ιδιώτης γιατρός, να τη δηλώσει στην ΕΔΙΚΑ. Ή αν τη χρηματοδοτεί μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Θα μου πείτε πόσο χάνουμε, πιθανώς χάνουμε ένα 20-25% της κίνησης. Αλλά σκεφτείτε πόσο ωραία θα ήταν για τη χώρα μας, ενώ έχουμε το 75% των δεδομένων συγκεντρωμένων. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που να έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση δεδομένων. Να είχαμε και το άλλο 25% των δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα, των πλούτων των δεδομένων που θα είχαμε για την ερευνητική κοινότητα στην πατρίδα μας. Έχει επιπτώσεις πέρα από τις ερευνητικές και την άσκηση πολιτικής υγείας. Έχει επιχειρηματικές. Έχει επιχειρηματικές για τη φαρμακοβιομηχανία, γιατί θα είχαν δεδομένα για την δράση των φαρμάκων στην πραγματική κλινική πράξη, γιατί τα δεδομένα τα έχουμε από τις κλινικές δοκιμές. Στις κλινικές δοκιμές όμως, όπως ξέρετε, οι ηλικιωμένοι εξαιρούνται. Όσοι έχουν συνοσηρότητες εξαιρούνται. Τα παιδιά εξαιρούνται. Οι έγκυες γυναίκες εξαιρούνται. Επομένως, αυτοί που συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές είναι όσοι είναι 20 με 50 ετών που δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας. Ή έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Αυτό δηλαδή το οποίο μελετάμε. Έχουν μόνο διαβήτη, αλλά δεν μπορούν να έχουν κάτι άλλο. Αλλιώς αποκλείονται. Ο πλούτος των δεδομένων που έχει η χώρα, αν εμπλουτιστεί με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα, κύριε Υπουργέ, θα μας δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις επενδύσεων στην πατρίδα μας. Δίνω ένα παράδειγμα απλό. Οι περισσότερες μελέτες στη διάρκεια της πανδημίας που δημοσιεύτηκαν για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, από πού ήταν? Ήταν από τις ΗΠΑ? Όχι, γιατί είναι εντελώς κατακαιρματισμένο το σύστημα πληροφορικής. Ήταν από κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, τι λέτε? Όχι. Ήταν από το Ισραήλ και μάλιστα από ένα ασφαλιστικό ταμείο, το Κλαλίτ, το οποίο έχει το 40% του πληθυσμού. Δεν είναι σαν εμάς, με τον ΕΟΠΗ που καλύπτει το σύνολο της χώρας, αλλά δεν καλύπτουν τα ιδιωτικά. Το Κλαλίτ έχει και τις ιδιωτικές χρήσεις. Και ήταν και από το Κατάρ, δύο αντιμαχόμενες χώρες τώρα γεωπολιτικά, όπου και εκεί έχουν ένα νέο σύστημα υγείας και είναι μια μικρή χώρα και τα ελέγχει όλα.
Από αυτές τις δύο μικρές χώρες είχαμε τις πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που η πλειονότητα όσων βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα χρησιμοποίησε. Θα μπορούσαμε να είχαμε από την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει τις μελέτες. Αλλά ελάτε όμως, που η ΔΙΚΑ δεν έχει κέντρο ανάλυσης αυτών των δεδομένων. Έγινε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2011. Δεν είναι απαγορευμένη η λέξη το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι, σε αυτό το συνέδριο. Έχουμε και τον κύριο Δουδονία εδώ. Επιτρέπεται, φαντάζομαι. Έγινε τότε όμως, αλλά δεν έγινε το δεύτερο βήμα. Και το λέω αυτό γιατί ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής για την παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βουλή. Και είχα πει τότε στους εκπροσώπους του Υπουργείου ότι έγινε το πρώτο βήμα. Κάναμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά δεν κάναμε το δεύτερο βήμα. Και το δεύτερο βήμα είναι η αναλυτική δυνατότητα αυτού του συστήματος. Δηλαδή, μαζεύεις τα δεδομένα και τι τα κάνεις μετά. Επέρασαν πόσα χρόνια από τότε, 12. Και έχουμε τεράστια άφρηση δεδομένων, αλλά τα ανέλυσε κανείς ποτέ, τι λέτε. Τα ανέλυσε για να βρει ποιοι συνταγογραφούν περισσότερο, ποιοι συνταγογραφούν λιγότερο. Και δεν σημαίνει αν κάποιος συνταγογραφεί περισσότερο ή χειρότερος γιατρός, το έχω ξαναπεί. Μπορεί να συνταγογραφεί περισσότερο γιατί βλέπει πιο δύσκολες περιπτώσεις. Βλέπει πολλούς ασθενείς με συνοσηρότητες. Αλλά να ξέρουμε όμως για ποιο λόγο προκύπτει η υπερβάλλουσα συνταγογράφηση. Δικαιολογείται ή όχι. Αν δικαιολογείται, έχει καλώς. Επομένως, έγινε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Η χώρα μας δεν πέρασε στο δεύτερο μεγάλο βήμα. Και θα πρέπει να περάσει και στο τρίτο τώρα βήμα, για να δούμε πόσο γρήγορα έρχονται οι εξελίξεις. Η χώρα μας είναι μία από τις λίγες πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε βιοτράπεζα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν επιμέρους, μικρές, αλλά δεν έχουμε εθνική βιοτράπεζα. Σκεφτείτε τώρα το πλούτο δεδομένων που θα είχαμε, αν μπορούσαμε να συνδέουμε τα δεδομένα της ΕΔΙΚΑ, με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα, με τα δεδομένα της βιοτράπεζας και το γενικό υλικό, με δεδομένα συμπεριφοράς. Δηλαδή, να μπορούσαμε να καταγράφουμε από τα apps που έχουμε όλοι πλέον στα κινητά μας, εθελοντικά βέβαια, εθελοντικά πάντα γίνεται αυτό, και να συνδέεται δεδομένα συμπεριφοράς με γενετικά δεδομένα, με δεδομένα χρήσης υπηρεσιών υγείας. Τι πλούτο δεδομένων θα είχε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής. Τι πλούτο δεδομένων θα είχε η φαρμακοβιομηχανία, οι εταιρείες τεχνολογίας για να επενδύουν στη χώρα μας. Πάμε παρακάτω. Εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και πολύ καλά κάνει. Γνωρίζετε ότι πλέον έχουμε πολλαπλά συστήματα έγκρισης φαρμάκων. Έχουμε το κεντρικό σύστημα έγκρισης φαρμάκων που είναι κυρίως για τις πιο προηγμένες θεραπείες, για τα φάρμακα της σπάνιας ασθένειας, για τις γονιδιακές θεραπείες και τις κυταρικές θεραπείες, για τα ογκολογικά φάρμακα. Μετά υπάρχει το αποκεντρωμένο σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να πας μέσα από μία χώρα, να πάρεις έγκριση σε αυτή τη χώρα και αμέσως όλες οι άλλες χώρες να πάρουν έγκριση μέσω της χώρας αναφοράς. Στο κεντρικό σύστημα όμως δεν έχουμε αποκεντρώσει πλήρως την εξουσία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η απόφαση παίρνεται στην Ολλανδία, όπου έχει μεταφερθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων από το Λονδίνο. Αλλά κάθε καινούριο φάκελο που καταθέτει η φαρμακοβιομηχανία δίνεται σε ένα κράτος μέλος, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ενός κράτους μέλους, για να είναι ο ραπορτέρ που θα εισηγηθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Υπάρχει δηλαδή συνδιαχείριση κρατών μελών με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά δεν πιστεύω θα μου απαντήσει. Και έκανε και πρόσφατες αλλαγές. Πόσους τέτοιους φακέλους πήρε ο ΕΟΦ τα τελευταία 10 χρόνια? Δύσκολο ερώτημα. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Με πόσες φαρμακευτικές και ιατρικές σχολές συνεργάστηκε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων τα τελευταία 10-20 χρόνια για να πάρει μια κεντρική εισήγηση για έγκριση φαρμάκου? Και αν θέλετε να θέσετε κάποιους κανόνες για τη νέα διοίκηση, ζητήστε τους 3 εγκρίσεις τα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ δεν λέω να πάρουν 15 εγκρίσεις τα επόμενα 5 χρόνια. 3. Τι σημαίνουν 3 εγκρίσεις? Πολλά εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΟΦ. Πολλά εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, πόσες αποκεντρωμένες εγκρίσεις πήραμε σαν ΕΟΦ? Δηλαδή, να έρθουν οι εταιρείες στην Ελλάδα, να πάρουν την έγκριση στην Ελλάδα και επειδή θα πάρουν την έγκριση στην Ελλάδα, θα πρέπει οι άλλες 26 χώρες να δεχθούν την ελληνική έγκριση. Για πείτε μου, ξέρετε? Είμαστε συνέδριο οικονομικών της υγείας και δεν ξέρει κανείς. Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Καμία πιστεύουμε. Ναι, το πιο πιθανό είναι καμία. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Δεν είδα ποτέ ανακοινώσεις εθνικής υπερηφάνειας για ένα τέτοιο γεγονός. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ανακοινώσεις εθνικής υπερηφάνειας? Ότι πήραμε εισήγηση από το Λονδίνο ή την Ολλανδία να είμαστε η χώρα αναφοράς, ή άντε, δεν πήραμε από την Ολλανδία. Μήπως πήραμε από το αποκεντρωμένο σύστημα, δηλαδή μας προτιμούν εμάς για να χρησιμοποιήσουν? Καμία, λέει ο κ. Τρίφωνας που ξέρει. Δεν ήθελα να το πω, αλλά είναι η εθνική ντροπή όμως εδώ, δεν είναι? Μία χώρα που έχει τόσους πολλούς επιστήμονες,
Γιατί έχουμε πολλούς καλούς επιστήμονες. Οι ιατρικές μας σχολές και οι φαρμακευτικές μας σχολές είναι τις καλύτερες στην Ευρώπη. Να χάνεται μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα που δίνει τόσες δυνατότητες. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως. Έχουμε και άλλα. Και τελειώνω. Δύο ακόμα παρατηρήσεις. Γιατί αν ήθελα να μιλήσω για ευρωπαϊκή πολιτική υγείας, θα μπορούσα να μιλήσω για πολλές ώρες. Τι κάνουμε στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έγινε και μια εθνική επιτροπή πρόσφατα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η οποία πολύ καλά έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός που τη συνέστησε και ελπίζω να έχουμε σύντομα τα αποτελέσματά της. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θέτει θέματα εθνικής κυριαρχίας. Σημαντικά θέματα εθνικής κυριαρχίας. Θέτει και θέματα ευρωπαϊκής κυριαρχίας και εθνική νοημοσύνη. Γιατί αν στην τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχήσουν οι Κινέζοι, αν στην τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχήσουν οι Ιάπωνες, αν δεν κυριαρχήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν υπάρχει εξισορρόπηση, κοινώς τη βάψαμε. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Επομένως, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και μια παγκόσμια συνθήκη. Δεν θα είναι εύκολο όμως. Έχουμε μια παγκόσμια συνθήκη για μια πολύ μεγάλη απειλή, για τα πυρηνικά όπλα. Υπάρχει και παγκόσμιος οργανισμός στη Βιέννη για την διαχείριση των πυρηνικών όπλων, αλλά εκεί ήταν πιο εύκολο γιατί ήταν διακρατικές συμφωνίες. Εδώ όμως στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίαρχοι δεν είναι οι κυβερνήσεις. Κυρίαρχοι είναι οι ιδιώτες της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μεγάλοι φορείς όπως η Apple, η Google, μπαίνει η Amazon, μπαίνουν όλοι μέσα τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα βρούμε μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς η Ελλάδα επηρεάζει αυτές τις διεργασίες. Έχουμε εκπρόσωπο σε αυτές τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Στη Σύνοδο του Λονδίνου που προκήρυξε ο αγενής Άγγλος Πρωθυπουργός, δεν υπήρχε ελληνική εκπροσώπηση. Υπήρχαν εκπρόσωπα από 28 χώρες. Εμείς δεν ήμασταν εκεί. Θα έπρεπε να ήμασταν. Στην Επιτροπή την Εθνική που έχουμε, απουσιάζει ο τομέας της υγείας. Και είναι πρόβλημα, γιατί τα δεδομένα της υγείας αποτελούν το 60% των παγκόσμιων δεδομένων συνολικά. Όταν επομένως έχουμε μια επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα μας, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ειδικός από το σύστημα υγείας σε αυτή την επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι κριτική αυτή, είπα. Πολύ καλά κάναμε που κάναμε. Αλλά ας δούμε λίγο και τα δεδομένα. Όταν είναι ετεροβαρή η σύνθεση, δηλαδή είναι 21 μέλη και είναι 0 από την υγεία, ενώ είναι το 60% των δεδομένων στην υγεία, κάτι θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Και κλείνω με ένα ακόμα θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζει τα δεδομένα σε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Την αξιολόγηση της βιοιατρικής τεχνολογίας. Γνωρίζετε ότι το 2025 θα περάσουμε σε ένα κεντρικό πλέον σύστημα, ειδικά για τις γονιδιακές και τις κυταρικές θεραπείες, σε αρχική φάση και για τα φάρμακα για τον καρκίνο, όπου θα υπάρχει συνεκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητας, σε πρώτη φάση κλινικής αποτελεσματικότητας, μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης βιοιατρικής τεχνολογίας των κρατών μελών. Εμείς δεν έχουμε οργανισμό τέτοιο. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χρυσογοήδης, έχει εξαγγείλει ότι δεν θα χρειαστούμε έναν επιπλέον οργανισμό. Εγώ είμαι υπέρ της να στείλουμε συνέχεια νέους οργανισμούς και θα εντάξει αυτή τη διαδικασία μέσα στα πλαίσια του αναβαθμισμένου, ελπίζω να είναι ισχύει αυτό, κύριε Υπουργέ, του αναβαθμισμένου Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα όμως να συνεχίζουμε να παίρνουμε μέρος σε αυτές τις συζητήσεις. Γιατί το 2028 θα μπουν και τα φάρμακα για τις σπάνιες παθήσεις. Και το 2030 θα μπουν όλα τα φάρμακα μέσα σε αυτή την κεντρική διαδικασία της βιοιατρικής αξιολόγησης. Εδώ πάλι υπάρχει ένα θέμα εθνικής υπερηφάνειας. Θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα παίρνουμε τις εισηγήσεις και θα τις δεχόμαστε αμασιτοί, ή θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα συμβάλλουμε στη συνδιαχείριση του νέου ευρωπαϊκού πρωτύπου. Και κλείνω. Δεν είναι απεσιόδοξα όλα αυτά τα οποία έχω πει. Είναι αισιόδοξα. Είπα ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα δεδομένων. Είπα ότι έχουμε μια δυνατότητα να διατάξουμε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, να τον συνδέσουμε με τα δεδομένα και να παίξουμε πλέον ένα κεντρικό ρόλο αντί να είμαστε στην ουρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπα ταυτόχρονα ότι με όλο αυτό το δυναμικό που έχουμε στην αξιολόγηση της βιοιατρικής τεχνολογίας, αν πολύ σωστά το να διατάξουμε και αν βρούμε καλύτερους όρους διασύνδεσης των κρατικών θεσμών με τα πανεπιστήμια, ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, νοσηλευτικές σχολές, όλο τον υγειονομικό τομέα, σχολές κοινωνικής πολιτικής, σχολές οικονομικών της υγείας, την κοινωνία, αλλά και την επιχειρηματικότητα, την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τις εταιρείες τεχνολογίας, η χώρα μας μπορεί να πάει πολύ μπροστά. Και το αξίζουμε να πάμε μπροστά μετά από 12-13 χρόνια κρίσεων. Αξίζουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μόσχολε, Ηλία, κύριε Μόσχολε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Αν θα θέλατε να ανακοινώσετε τον φορέα στον οποίο θα δωρηθεί το ποσό από το, του βραβείου. Ναι, ο φορέας είναι τα παιδικά χωριά SOS. Εκεί θα ήθελα να πάνε. Ευχαριστώ πολύ.